για να μπορέσω όσο μπορεί βέβαια ο ανθρώπινος νους να συλλάβει τη θηριωδία που έγινε τότε. Διάβασα, προσπάθησα, πήρα συνεντεύξεις να ενημερωθώ για τη θηριωδία που έγινε. Όπως βλέπετε, χρησιμοποίησα πολύ έντονα χρώματα για να δείξω την ένταση τη στιγμή της εκτέλεσης. Βλέπουμε τον τρόμο ζωγραφισμένο στα πρόσωπα των παιδιών. Ακούμε τα ουρλιαχτά τους. Είναι κλεισμένοι σε μία χερώνα. Σε λίγο θα καούν ζωντανοί. Έξω ένας Γερμανός στρατιώτης με το όπλο στο χέρι προσπαθεί να μην του ξεφύγει κανείς. Αν δείτε τα χαρακτηριστικά του, δεν διακρίνονται ούτε τα μάτια του. Δεν με ενδιαφέρει ο στρατιώτης. Θα ήθελα να τον απαξιώσω όσο γίνεται περισσότερο. Άλλωστε αυτός αντιπροσωπεύει ένα καθεστώς. Το καθεστώς της βίας που καταντάει τον άνθρωπο σε μια θηριωδία. Δεν υπολογίζει γέρους, παιδιά, νέους. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι αυτοί που σε λίγο θα καούν ζωντανοί. Θα μείνει όμως χαραγμένη στα αυτιά των ανθρώπων που ζήσαν αυτή την θηριωδία οι φωνές. Και ο θάνατός τους θα αποτελέσει χαραγμένο στην ιστορία του χωριού. Ας γίνει σύμβολο αυτό το έργο, να μην ξανασυμβούν τέτοια έσχη. Θέλαμε να μείνει κάτι στην ιστορία, γιατί με τα χρόνια περνάει και ο καθένας ξεχνάει. Τα εγγόνια μας δεν θα θυμούνται τίποτα. Θέλαμε να μείνει ένα μνημείο για να μπορέσει να το βλέπουν οι επόμενες γενιές και να θυμούνται τη θηριωδία που έγινε, το ολοκαύτωμα που έγινε στους πύργους. Ο σύλλογος ιδρύθηκε περίπου στο 2015, σύλλογος ολοκαυτώματος πύργων Ιερά Μνήμη. Αφού αποφασίσαμε το τι θα γίνει αυτό το μνημείο η Αχερώνα, ζητήσαμε προσφορές από διάφορους καλλιτέχνες, μας φέρανε δείγματα και επιλέξαμε την κυρία Βαρβάρα να ολοκληρώσει αυτό το έργο. Τα χρήματα είναι πάρα πολλά, συνδρομές από εμπόρους, από γόνους του ολοκαυτώματος. Ειδικά ο πρόεδρος, ο δήμαρχος της Πτολεμαϊδος, έβγαλε ένα σεβαστό κοντήλιο για το έργο αυτό για να αποπερατωθεί. Τώρα που το βλέπετε τελειωμένο πριν την εγκατάστασή του στο χώρο του ολοκαυτώματος, πώς νιώθετε? Μόνο δάκρυα προκαλεί, τίποτα άλλο. Δάκρυα.